Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Παρεμβάσεις στο Blue Sky. Πάμε στους δύο συναδέλφους, στον Γιώργο Χουδαλάκη και την Λίνα Τιγκλίτου. Καλησπέρα στην κυρία Χαρά Καφαντάρη, βουλευτήνα Β' Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κυρία Καφαντάρη. Καλησπέρα στον κύριο Κώστα Κατσίκη, βουλευτή Αττικής των Ανεξάρτητων Ελληνών. Καλησπέρα, κύριε Κατσίκη. Γεια σας, κύριε Παυλόπουλε. Ο κύριος Χρήστος Μπουκόρος, βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Παυλόπουλε. Ο κύριος Θοδωρής Μαργαρίτης, Θόδωρος Μαργαρίτης, μέλος Κεντρικού Συμβουλίου Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής Α' Αθήνας της Ενώσεως Κεντρών. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ. Λοιπόν, εμείς σαν Ένωση Κεντρών, και το λέει και το site μας κιόλας, γιατί δεν είναι Ένωση Κεντρών όπως το γνωρίζετε, είναι αντιδιαπλοκή.gr, είμαστε κάθετοι στα θέματα της διαπλοκής. Τα θέλουμε όλα στο φως και επειδή αυτή τη στιγμή είναι ένα θέμα το οποίο έσκασε όλο τυχαίως μετά από το επιτυχημένο συλλαλητήριο της χθεσινής ημέρας, οφείλουμε να το διερευνήσουμε, να δούμε γιατί αυτή τη στιγμή είναι διαρροές όπως έχουμε ακούσει, να πάρουμε το φάκελο, να τον διαβάσουμε προσεκτικά και να δούμε τα γεγονότα και όχι τις διαρροές για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε στο τέλος. Σαφέστατα, όποιος φέρει ευθύνη και όποιος έχει πράξει κάποιο αδίκημα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη. Και θα πρέπει και εμείς από τη σειρά μας, σαν πολιτικό σύστημα, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Χωρίς καμία παρέμβαση σε αυτή και να είμαστε ξεκάθαροι στο θέμα της διάκρισης των εξουσιών. Η δικαιοσύνη οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Εμείς οφείλουμε σαν πολιτικό σύστημα να ακούσουμε και σίγουρα μέσω των εξεταστικών και μέσω της Βουλής να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε επ' αυτού. Τώρα, όπως επίσης ένας φίλος που είναι έμπειρος σε αυτές τις ιστορίες, μου λέει, είναι κρίσιμη η ερώτηση αν έχουν έρθει στοιχεία από τις αμερικανικές αρχές που έχουν σημαντικές καταθέσεις. Αλλιώς εδώ ποιος καταθέτει, με τι γνώση και ποια αποδεικτικά στοιχεία. Γι' αυτό σας λέω, αυτό είναι το κομβικό. Γι' αυτό σας λέω, κύριε Παυλόπουλε, είναι πάρα πολύ λεπτό το ζήτημα και οφείλουμε να το δούμε σε όλη του τη λεπτομέρεια για να μπορέσουμε και τώρα, εμείς να το δούμε. Τώρα, κατά τη γνώμη σας, εδώ παίζεται και επικοινωνιακό παιχνίδι. Εννοείται ότι παίζεται επικοινωνιακό παιχνίδι, το είπα και μέσα στην τοποθέτησή μου. Όλος τυχαίως βγήκε σήμερα μετά αυτή την τεράστια επιτυχία του χθεσινού συλλαλητηρίου. Προφανώς είναι και μια προσπάθεια που έχουμε συνηθίσει τώρα τον τελευταίο καιρό από την κυβέρνηση να αποπροσανατολίζει ό,τι δεν τη συμφέρει για να φέρει κάτι που σταματάει στο 2015. Λες και από το 2015 και μετά έχουν σταματήσει τα πάντα. Καλά, εντάξει, το υποσχέθηκε και το μετά ο κύριος Μπουκόρος. Είπε, παιδιά, έχουμε να ψάχνουμε. Νομίζω ότι έχουν γίνει και συγκεκριμένες καταγγελίες του Αδόνιδος Γεωργιάδη στη Βουλή. Θα κρυθούμε στις εκλογές του 2019, κύριε Γεωργιάδη. Όταν είχε εκείνες τις κορυφές αντιπαραθέσεις με τον κύριο Πεκολάκη. Κάναμε. Για το θέμα της φημολόγησης. Μαζί για διαφορετικά θέματα. Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη. Εδώ βλέπουμε μια προσπάθεια, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Παυλόπουλε, να εκμηδενίσουμε όλη τη χθεσινή επιτυχία. Κάποιος δεν το συμφέρει και παίζει με νούμερα. Κάποιος άλλος μένει σε αυτούς που ήταν ομιλητές. Δεν μπορούμε δηλαδή οι Έλληνες πολίτες που πήγανε να κάνουν μια διαδήλωση για ένα εθνικό ζήτημα ξαφνικά είναι είτε δεξιοί είτε εθνικιστές και αυτό έχει να κάνει με τους διαδηλωτές. Εγώ σε καμία των περιπτώσεων δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό γιατί ήμουν παρόν. Ήταν λάθος. Όχι, ήμουν παρόν. Για τους διαδηλωτές να πει κάποιος ότι όλοι όσοι πήγαν εκεί πέρα είναι λάθος. Ναι, κάποιοι το είπαν. Κάποιοι το είπανε. Κάποιοι το είπανε και αναφερθήκανε ότι όλοι είναι ακροδεξιοί και ακροδεξιά στοιχεία και εθνικιστές και μάλιστα αυτό εκφράζεται και από την κυβέρνηση. Και να θυμίσω όμως ότι λένε η κυβέρνηση ότι ήταν εθνικιστές αυτοί που πήγανε. Και δεν εκφράζουν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και όσοι δεν πήγανε είναι αυτοί που την εκφράζουν στην ουσία, γιατί είναι περισσότερα τα εκατομμύρια των πολιτών που δεν πήγανε. Αλλά όταν κατέβαιναν οι αγανακτισμένοι, λέγανε ότι οι αγανακτισμένοι εκφράζουν, είναι η φωνή του λαού που δεν ήρθανε για να μπορέσουμε να βγάλουμε την Ελλάδα από το τέλμα και από όλα αυτά τα εγκλήματα των παλαιών κυβερνήσεων κτλ. Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γενικότερη σύγχυση. Προφανώς ο κύριος Θεοδωράκης εχθές, λέγοντας εθνομηδενιστές, δεν εννοούσε μόνο την κυβέρνηση. Εννοούσε όσους συμφωνούν να εκχωρήσουν τον όρο Μακεδονία. Και αυτό έχει να κάνει είτε αφορά το ΠΑΣΟΚ, είτε αφορά τη Νέα Δημοκρατία, είτε αφορά το ΣΥΡΙΖΑ ή όποιον άλλον είναι υπέρ αυτού. Και να ξεκαθαρίσουμε και κάτι. Ένωση Κεντρών, λέει, θα πάει να ψηφίσει. Ορίστε.
πληροφορίες λένε ότι κάποιος βουλευτής της Ένωσης Κεντρών θα προστρέξει. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Αυτά είναι τα παπαγαλάκια που βάζουν ορισμένοι να μιλάνε. Έχουν και ονόματα, βγάζουν φωτογραφίες. Δεν υπάρχει κανένας που να έχει πει ότι θα πάει να ψηφίσει, αν είναι ποτέ δυνατόν, κύριε Μπουκόρε. Ξεκαθαρίστε στο δικό σας κόμμα ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν και ποιοι όχι. Και ποια θέση έχετε, δηλαδή έρχεται. Ξέρετε, έχετε απάντηση ξεκάθαρη αυτή τη στιγμή. Γιατί σας εκτιμώ, αυτή τη στιγμή. Δεν ακούτε ονόματα, δηλαδή. Δεν ακούτε έχει, ότι έχει ξεκαθαριστεί από εμάς ότι δεν. Το διαψεύσει. Ναι, ότι εγώ θα συζητήσω. Θα συζητήσω γιατί αναφέρεστε στον κύριο Κασιαντώνη. Θα έρθει η πρόταση. Θα έρθει η πρόταση. Εμένα είναι πιο πολύ φίλο. Ναι, εντάξει. Θα έρθει η πρόταση. Θα συζητήσουμε σαν κόμμα και θα πάμε με κομματική γραμμή, αν και εφόσον τεθεί θέμα στην Ολομέλεια. Αν τόσο πολύ το ξεκαθάρισε, έχετε δίκιο. Πάντως, αν υπάρξει κάποια συμφωνία στην Ολομέλεια, θα πάμε έρθει τώρα... και η Βουλή θα αποφασίσει. Πάμε αυτό τώρα να συνεχίσουμε. Ελάτε, βάλτε τελεία, κύριε Γιαγιάδη, σας παρακαλώ. Να μιλήσω, έχω μιλήσει το λιγότερο από όλους και με έχουν διακόψει και οι περισσότεροι. Τώρα, ναι μεν, λέει ο κύριος Κατσίκης ότι είναι οι μοναδικοί οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή συγκεκριμένη και ξεκάθαρη θέση για αυτό το ζήτημα. Συμφωνώ. Είμαστε και εμείς από τα κόμματα που έχουμε ξεκάθαρη θέση για αυτό το θέμα, αλλά έχουμε μια διαφορά με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Συγκυβέρνηση αλακάρτ δεν έχουμε κάνει εμείς. Από τη μία να λέμε είναι εθνικό θέμα η εκχώρηση του ονόματος και της ιστορίας του ελληνισμού, αλλά δεν είναι εθνικό θέμα η εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας στα 91, στα 99 έτη από εδώ και πέρα. Εκεί συμφωνούμε. Εδώ δεν συμφωνούμε. Πατάμε δηλαδή στο ότι θα βρούμε κάποιο άλλο κόμμα να ψηφίσει και βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω. Γιατί θέλω να ρωτήσω, σε περίπτωση που ο κανένα κόμμα δεν ψηφίσει, θα τη ρίξουν την κυβέρνηση ή όχι? Γιατί και επειδή λένε. Στα εθνικά θέματα δεν υπάρχουν. Επειδή λένε. Να ολοκληρώσω λίγο. Συγγνώμη. Να απαντήσω. Να σε διακόψω, μου επιτρέπεις Μάρια, να απαντήσω, σε παρακαλώ. Έτσι, ναι, να μπορέσω να συνεχίσω μετά. Να πω μία απάντηση αμέσως. Ελάτε, σας δηλαδή, παρακαλώ, εάν δεν περάσει το θέμα στη Βουλή. Διότι εμείς δηλώσαμε ότι θα καταψηφίσουμε αν έρθει προσφύψη. Ξεκάθαρη θέση, όπως είπες, έτσι. Εάν δεν περάσει το θέμα, πρέπει να πέσει η κυβέρνηση. Κανονικά θα έπρεπε. Εσείς να ασκήσετε βέτο και να πείτε εμείς δεν είμαστε πλέον μέλος της κυβέρνησης. Εγώ σε ρωτάω, εάν δεν περάσει το θέμα, πέφτει η κυβέρνηση. Να ρωτήσω. Κανονικά πρέπει να πέσει. Τι με ρωτάτε τώρα? Εγώ θα φύγει ήδη. Καθόμαστε και το συζητάμε. Αυτή τη στιγμή και κάτι άλλο. Στα εθνικά θέματα δεν πρέπει να ετεροπροσδιοριζόμαστε. Δεν είναι εθνικό θέμα. Τα εθνικά θέματα στο αν θα μείνει ή όχι η κυβέρνηση. Δεν είναι εθνικό θέμα η επιβίωση του ελληνικού λαού. Συγγνώμη, είπαμε για το θέμα το μακεδονικό αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό είπατε τώρα. Η καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη είναι εθνικό ζήτημα. Πρέπει τα κόμματα να έχουν θέση και με εθνική ευθύνη να ψηφίσουν για το θέμα της Μακεδονίας, της ονομασίας της Φύρων και όλο το πακέτο για το μακεδονικό. Ελάτε παρακαλώ. Όχι αν θα πέσει. Και κάτι άλλο. Παρακαλώ. Έχετε κάνει μια συμφωνία να βγάλετε τη χώρα από τα μνημόνια. Αυτό λέτε. Ότι είσαστε σε αυτό το πλαίσιο της συμφωνίας. Το οποίο σημαίνει ότι τον Αύγουστο βγαίνουμε από τα μνημόνια. Σταματάει η συνεργασία σας με το ΣΥΡΙΖΑ. Σωστός. Όχι, συνεχίζεται. Συνεχίζεται. Άρα είναι αλακάρτ στην κυβέρνηση. Όχι, δεν είναι συμβόλαιο. Είναι με εξαρτημένη σχέση εργασία. Έχει ένα δίκιο, μάλιστα. Καλό βράδυ και σε όλους εσάς που μπήκατε μέχρι αυτή την ώρα την προχωρημένη και μας παρακολουθούσατε.